Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα πέφτει το σήμα Βήμα για Όλους. Σήμερα το Βήμα για Όλους ενσωματώνεται στον τηλεμαραθώνιο Αγάπης που ξεκίνησε από τις 4 το μεσημέρι με την Μαρία Τζατζαλή και τον Παντελή Τραπεζούντιο και συνεχίζουμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα για να περάσουμε το μήνυμα ότι η περιφέρεια όταν διεκδικεί μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα σε ένα κοινωνικό θέμα. Στηρίζουμε τον καλό Σαμαρίτη, τον Πανευωικό Σύλλογο και είμαστε όλοι καλοί Σαμαρίτες στην περιφέρεια Στερεάς, αλλά και έξω από αυτή όπου παρακολουθούν το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, για να συνδράμουμε στο έργο του, να ενισχύσουμε τη δύναμή του, ο οποίος με τη σειρά του προστατεύει την κακοποιημένη γυναίκα και το κακοποιημένο παιδί. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος και πάμε στην τελική ευθεία με τον μίνι πρωθυπουργό, όπως θα πω εγώ, όπως αποκαλέστηκαν όλοι οι περιφερειάρχες όταν πήγαμε σε αυτό το βαθμό εξουσίας του αιρετού περιφερειάρχη. 13 μίνι πρωθυπουργούς. Εμείς έχουμε το δικό μας που λέγεται Φάνης Πανός, περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μάλλον σαν ένας εργάτης αισθάνομαι, όπως όλοι οι αυτοδιοικητικοί τουλάχιστον αυτής της χώρας, και νομίζω ότι έτσι υπηρετούμε και καλύτερα αυτό που προσπαθούμε. Έλεγα και πριν, λέγαμε στο δελτίο με τη Λένα Παρασκευά, για τις μεγάλες νίκες που πέτυχε η περιφέρεια, πριν καν πάρει το Ακρόπολης, το ότι αγωνίστηκε ομαδικά. Έφυγε το εγώ και μπήκε μπροστά το εμείς. Και το εμείς έφερε αμέσως αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν, πάλι εμείς, όλοι στην περιφέρεια Στερεάς, είμαστε εδώ για να στείλουμε τα μηνύματα και να βοηθήσουμε τον Πανευωικό Σύλλογο Καλός Σαμαρίτη για ένα ιερό σκοπό. Είναι ένα επίκαιρο θέμα που βγήκε τους τελευταίους μήνες στη δημοσιότητα με πάρα πολλές αποκαλύψεις από τον χώρο του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλους. Πάρα πολλοί άνθρωποι βγήκαν και μίλησαν και σήμερα μέχρι τώρα οι καλεσμένοι μας από όλους τους χώρους αυτό ζητούν. Βγείτε, μιλήστε, ώστε στη συνέχεια όλα τα θύματα να βρουν στέγη, στοργή από κάποιον σύλλογο, από την πολιτεία, από οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Σήμερα βοηθάμε τον καλό Σαμαρίτη. Μακάρι όλοι να μπορούν να βάλουν ένα χεράκι και να βοηθήσουν αυτή την κατηγορία θυμάτων. Το δικό σας μήνυμα. Αρχικά θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για την αρχική σας τοποθέτηση, που πραγματικά πολλές φορές μεγαλύτερο και σημαντικότερο από τον στόχο και από την κατάκτησή του μπορεί να είναι κάποιες φορές ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό και ο αγώνας. Και έτσι λοιπόν ότι είχαμε ένα πανστερελαδίτικο στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο όλοι οι φορείς, όλοι όσοι εκπροσωπούμε Δήμους, στην περιφέρεια, τη Βουλή, Υπουργεία, συλλόγους, επιμελητήρια, πραγματικά οι πάντες, καθίσαμε, διεκδικήσαμε και βέβαια κερδίσαμε την πρώτη νίκη, γιατί η δεύτερη και ουσιαστική θα έρθει με μια επιτυχή διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολης. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε στοχοπροσιλωμένοι για να είμαστε τότε πραγματικά χαμογελαστοί και πραγματικά με το αίσθημα του νικητή. Όμως για να έρθω λίγο. Και η τρίτη νίκη, ναι, θα είναι εθνική νίκη, γιατί θα πρέπει να παραμείνει ο αγώνας. Άρα εκεί πρέπει να πετύχει Στερεά για να μείνει ο αγώνας, όχι στη Στερεά Ελλάδα, στην Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι μεγάλη ευθύνη πλέον. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, το λέμε να βγούμε ασπροπρόσωποι, μεταφορικά και κυριολεκτικά από την ωραία σκόνη των ειδικών μας διαδρομών, που ήταν και αποφασιστικό σημείο για την επιλογή μας. Πάμε στο σημερινό. Πάμε λοιπόν στο σημερινό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαραθώνιος, τηλεμαραθώνιος, ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα και οφείλω να συγχαρώ αρχικά τον καλό Σαμαρίτη και για το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, για όσους τους γνωρίζουμε, από τις πιο μικρές παρεμβάσεις μέχρι τις πιο στρατηγικές επιλογές, στέκονται δίπλα σε ανθρώπους, σε συμπολίτες μας που το χρειάζονται περισσότερο από τον καθέναν. Και παράλληλα και εύλογα να συγχαρώ και το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, γιατί αυτές τις πρωτοβουλίες διαχρονικά τις αναδεικνύει και τους δίνει δύναμη. Η προβολή είναι δύναμη και αυτό είναι που σήμερα καλούμαστε όλοι να κάνουμε, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και υπέρ αυτών των δράσεων, αλλά και ότι είμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που το χρειάζεται. Ειδικά δε περισσότερο, μια που έχει αναδειχθεί και στην πρόσφατη επικαιρότητα, στην κακοποιημένη γυναίκα, στο κακοποιημένο παιδί, οι οποίοι, όπως πολύ χαρακτηριστικά και εμφατικά λέγεται, δεν είναι μόνο αυτό που μπορούμε να δούμε σε μια ταινία με τις ακραίες, έτσι αποκρουστικές σκηνές.
είναι μια καθημερινότητα που μπορεί να αφορά τη διπλανή μας, τη συναδελφό μας, τη φίλη μας, τη συγγενή μας και τα παιδιά τους. Και το κάνουμε αυτό σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί πρέπει να βγούμε από τα καθαρά στενά τοπικά πλαίσια, να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο Φάνης Πανός δεν είναι ο Περιφερειάρχης της Χαλκίδας και της Εύβοιας, είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Και μάλιστα τώρα, μετά την ελιά των 200 ετών, ρίζωσε στη Λαμία, πραγματικά και κυριολεκτικά, φυτεύοντας μια ελιά ιστορική 200 ετών στην είσοδο της πρωτεύουσας της Στερεάς Ελλάδας. Το ΣΤΑΡ δεν είναι ΣΤΑΡ Λαμίας, είναι ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Και αγωνιζόμαστε χρόνια για κάθε γωνιά του τόπου μας. Πάνω απ' όλα για να την καλύψουμε τηλεοπτικά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε και στην προσπάθεια που κάνουμε να μπορέσει το ΣΤΑΡ να σταθεί όντως σε κάθε γωνιά της Στερεάς. Γιατί ξέρω ότι σήμερα, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχει καταβάλει ο σταθμός, είναι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας που δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν την ενημέρωσή του και το πρόγραμμά του. Μας βλέπουν από κοντά, οι δημοσιογράφοι μας είναι παντού, σε κάθε περιοχή, ναι, αλλά δεν μας βλέπουν στην τηλεόραση σε πάρα πολλές περιοχές. Και αυτό είναι άδικο, κυρίως για την έλλειψη, το έλλειμμα ενημέρωσης και δημοκρατίας, θα έλεγα, στην περιφέρειά μας. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζουμε να το παλεύουμε και αυτό, αν το παλέψουμε περιφερειακά, θα τα καταφέρουμε. Έτσι, θα το πετύχουμε. Συγγνώμη για την παρένθεση, όμως θεώρησα ότι, ναι, ειδικά όταν έχουμε τέτοιες εμβληματικές δράσεις, είναι από τις πλέον κρίσιμες στιγμές να ξέρουμε ότι τα μηνύματά μας απλώνονται, οριζόνται και φτάνουν πραγματικά σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η αποστολή μας, να μην έχουμε τις διακρίσεις, όπως λέμε, να μην έχουμε τις διακρίσεις φύλου, έτσι, κατά τη δική τους ανάγνωση και αναλογία, να μην έχουμε τις διακρίσεις περιοχών, τις διακρίσεις πολιτών με οποιοδήποτε τρόπο. Πολύ σωστά. Θα πάμε να δούμε όμως ένα βίντεο με μηνύματα και των χωρικών αντιπεριφερειαρχών που έχουμε προετοιμάσει. Εκτός από αυτού της θειότητας του κ. Καρακάτζα που ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται εδώ, αλλά για κάποιο σοβαρό λόγο δεν βρίσκεται και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θα ακούσουμε λοιπόν τους τέσσερις υπόλοιπους. Εσείς εκπροσωπείτε και τη φθιότητα, όπως είπαμε εδώ πέρα. Θα αναπληρώσω τον κύριο Καρακάτζα. Ναι, γιατί σας αναπληρώνει αυτό συνήθως. Τώρα θα τον αναπληρώνετε εσείς. Έτσι ακριβώς. Τηλεοπτικά. Τέλεια. Αν και αυτό το νομίζω θα το στενοχωρήσει πάρα πολύ που αναπληρώνετε στην τηλεόραση, αλλά δεν πειράζει. Ας το αντέξει, είναι για σοβαρό λόγο. Πάμε στον Περιφερειάρχη μας να μας πει, όχι για το δικό δίκτυο, αργεί ακόμα, για τις κοινωνικές δράσεις. Κοινωνικές δράσεις. Νομίζω είναι πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο κάνουμε στην πραγματικότητα. Παρότι είναι όλα αυτά που δεν θα θέλαμε να υπάρχει ανάγκη. Δεν τα κάνουμε με χαρά, τα κάνουμε επειδή καθημερινά όλοι μας, όσοι ζούμε σε αυτή την κοινωνία, συναντούμε συμπολίτες μας που τις χρειάζονται. Το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία προεδρεύει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μπακομήτρος, με μια πολύ συνεργατική δουλειά, με προτάσεις όλων των παρατάξεων, κατέληξε σε ένα πολύ σημαντικό, πολύ κρίσιμο χαρτοφυλάκιο δράσεων, οι οποίες εστιάζουν στο παιδί και στην τρίτη ηλικία. Στο παιδί, συμβολικά και ουσιαστικά, στέκονται σε όλες τις πρώτες κρίσιμες μέρες. Στην πρώτη μέρα της γέννησης, όπου αναπτύσσεται μια δράση στήριξης οικογενειών για τις πρώτες ανάγκες του παιδιού, στην πρώτη δημοτικού, την πρώτη μέρα που τα παιδάκια μας πηγαίνουν στο σχολείο και επίσης έξοδα, δαπάνες, έννοιες, ερχόμαστε και εκεί μια κρίσιμη δράση, και την πρώτη μέρα του πανεπιστημίου, γιατί και στα 18 παιδιά είναι, και όλοι παιδιά ήμασταν τότε, όπου πάλι οι οικογένειες χρειάζονται στήριξη, τα παιδιά χρειάζονται στήριξη και επίσης οικοδομείται μια δράση που και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή θα παρέχει συνδρομή. Ταυτόχρονα, στο άλλο άκρο του ηλικιακού φάσματος, στην τρίτη ηλικία, στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, είτε δικούς μας, είτε στους παππούδες και τις γιαγιάδες που δεν έχουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, που είναι πάρα πολλοί, ειδικά στην ελληνική επαρχία. Επίσης, δράσεις για τη στήριξή τους, όχι τόσο ή όχι μόνο υλικής φύσεως. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς δεν έχουν την μεγάλη ηλική ανάγκη, δεν είναι επένητες, αλλά χρειάζονται ανθρώπους δίπλα τους να τους στηρίζουν υγειονομικά ή ακόμη και ψυχολογικά και κοινωνικά. Άρα λοιπόν, σε όλο αυτό το φάσμα και σε πολλά ακόμη που από τα οποία σταχυολόγησα τα πιο χαρακτηριστικά, έρχεται η Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
διαπαραταξιακά επιμένω γιατί έχει το συμβολισμό του και προκρίνει ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο δράσεων το οποίο θα περάσει και στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο για να αναπτυχθεί σε συνέχεια και σε συμπλήρωση όλων όσων ήδη υπάρχουν, όπως το πρόγραμμα ΤΕΒΑ που διαχρονικά στηρίζει ευπαθείς ομάδες, όπως η γέφυρα που έχει δώσει πολλά βοηθήματα στο παρελθόν, όπως κάθε δράση μικρή και μεγάλη στην οποία δεν χωρεί ο πανηγυρισμός ή αν θέλετε η πολιτική υπερηφάνεια που ακόμη και θεμητά μπορεί να υπάρχουν σε άλλα πράγματα, αλλά επιβάλλεται η προσήλωση και η εστίαση, όπως το είπε πολύ σωστά και ο Γιάννης Δελιγιάννης πριν, στον άνθρωπο. Οι ερωτήσεις είναι πολλές, αλλά η απάντηση είναι πάντα ο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραία. Όπως είδαμε από τις 4 το μεσημέρι και στις συνδέσεις τώρα, όλη αυτή η προσπάθεια είναι ένα υπέροχο ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Έτσι και εσείς λοιπόν ως περιφέρεια, σε ό,τι δεν έχετε συμπεριλάβει, μπορείτε να ενισχύσετε και με ενισχύσεις ειδικής φύσεως, συλλόγους όπως ο Καλός Σαμαρίτης, σε αυτόν τον τομέα, άλλους συλλόγους σε άλλους τομείς που αναλαμβάνουν εθελοντική δράση και μπορούν να συστρατευτούν, να συνεργαστείτε για να βοηθήσετε όλοι μαζί στο έργο απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, το κοινωνικό έργο. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, την τιμητική για μας που είστε εδώ στο στούντιο αυτή την ώρα και θα συνεχίσουμε όλοι μαζί τον τηλεμαραθώνιο αγάπης, όχι στις 12, μέχρι τις 12 απόψε, αλλά όλο τον Απρίλιο για να πετύχουμε αυτό το στόχο με αυτή την συλλογική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είναι η πραγματικότητα ότι τα πεδία στα οποία φτάνουν κάποιες κοινωνικές δομές, όπως η Εκκλησία, όπως οι δομές όπως ο Σαμαρίτης, είναι πεδία στα οποία η πολιτεία δυσκολεύεται να φτάσει από τη φύση της. Άρα λοιπόν πρέπει να τους συνδράμει, ούτως ώστε να αγγίζουμε τις πιο ευαίσθητες ομάδες των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ λοιπόν και εγώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και ακόμη περισσότερο για την ενίσχυση αυτών των πολύ σημαντικών δράσεων.